Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, φίλες και φίλοι συνάδελφοι. Είναι ώρα περίπου, αν ακολουθούσαμε τις βυζαντινές ώρες, είναι ώρα όρθρου. Όρθρος, κατά μία εκδοχή, σημαίνει έγερση, αφύπνιση. Και η σημερινή ημέρα είναι ιστορική, γιατί είναι μέρα αφύπνισης της ιστορικής μνήμης, αυτής που κρατά στέρεα τους λαούς στην πορεία τους στο παρόν και στο μέλλον. Σκέφτομαι ότι, κοιτάζοντας συχνά έτσι στα δελτία το πρόσωπο του αγαπητού Σόιμπλε, μου έρχεται συνειρμικά στο μυαλό το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Βγαίνει στην έκφραση του προσώπου η ποιότητα της εσωτερικής ψυχής. Και όσο πιο σκληρή είναι η συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους, τόσο και το πρόσωπο αγριεύει, γίνεται έως αποτρόπαιο. Τα λέω αυτά γιατί φίλε Νίκο, έως αν αυτή η ανθρωπίνη φύση, λέει ο Θουκυδίδης, και στο ιστορικό DNA αυτού του λαού, ο χρόνος περνά χωρίς να αλλάζει στο παραμικρό συμπεριφορές και συνήθειες. Κάνω μια εκτίμηση για να πω ότι ίσως μετά από κάποιες δεκαετίες, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας, οι επερχόμενοι θα τα συζητούν ίσως στη Βουλή ως αιτούμενα πολεμικών αποζημιώσεων των Γερμανών σε περίοδο ειρήνης. Γιατί γενοκτονία λίγος πολύ είχαμε στα χρόνια της γερμανικής κατοχής, μια ιδιότυπη γενοκτονία βιώνουμε και σήμερα, καθώς δεν επιτρέπονται οι γάμοι, δεν επιτρέπεται η οικογένεια, δεν επιτρέπεται η τεκνοποίηση και μέσα από ένα σύστημα υγείας ιδιαίτερα έτσι ευαίσθητο, οι πάσχοντες απέρχονται σε χρόνο άμεσο και όλα συντείνουν σε αυτή την ιδιότυπη γενοκτονία. Είπε χθες ο Σόιμπλε ότι κύριοι της Ελλάδας, κύριε Τσίπρα, έχετε περιορισμένο χρόνο, εννοώντας προφανώς να εναρμονιστούμε ή να συμμορφωθούμε προς τις υποδείξεις τους. Εμείς λοιπόν λέμε από αυτό το βήμα ότι, κύριε Σόιμπλε και η παρέα σας, έχετε λιγμένο χρόνο, όχι περιορισμένο, για να συμμορφωθείτε στις επιταγές που η ίδια η ιστορία σας επιβάλλει. Είστε υπόλογοι, οι αναλύσεις από όλους τους προλαλήσαντες ήταν απολύτως κατατοπιστικές. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι παράλληλα με τη νομική υποστήριξη, παράλληλα με την πολιτική στεναρή στάση, εκείνο που ίσως δώσει το έναυσμα για μια αλλαγή πορείας σε αυτή την αδικία την ιστορική που επιτελείται, είναι ο λαός, η κοινωνία πραγματικά να εγερθεί ώρα όρθρου για να αξιώσει την αποκατάσταση της ιστορίας. Ευχαριστώ.